Κόσμος η ροή επικράτησε στην εκδήλωση που διοργάνωσαν οι σπορείτες Ροδόπης και Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Οι σπορείτες μοίρασαν δωρεάν στον κόσμο σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών στο θερμοκήπιο δίπλα στο πολυκοινωνικό. Ευχαριστούμε πάλι τον κόσμο για άλλη μια φορά. Βλέπετε πόσο κόσμο έχει έρθει. Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος να μπορέσει να κρατήσει σπόρια για την επόμενη χρονιά. Όχι να περιμένει από εμάς κάθε χρόνο να του δίνουμε φυτά και σπόρους, ας πούμε. Αυτό είναι το νόημα όλης της εκδήλωσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο εμπόριο σπόρο το ελέγχουν, ας πούμε, τρεις εταιρείες. Φανταστείτε αν για κάποια στιγμή αύριο κλείσουν αυτές τις τρεις εταιρείες. Τι θα έχουμε να φάμε? Ενώ από εδώ τουλάχιστον μια ντομάτα θα μπορέσω να τη φάω. Ένα αγκούρι, ένα κολοκύθι κτλ. Μπορούμε να το ξαναπαράγουμε και να το φάμε. Στην εκδήλωση μίλησε ο Νίκος Δομπάζης για τις παραδοσιακές ποικιλίες και τις καλλιεργητικές φροντίδες, ενώ υπήρχε εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά και φυσικά μοιράστηκαν δωρεάν σπόρια από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών όπως ντομάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια, αγκουράκια και μελιτζάνες. Όταν βγάλει το σπόρο και τον ξεράνει καλά, να μην έχει υγρασία. Να είσαι ένα δροσερό μέρος, μέσα σε βαζάκι γυάλινο, μέσα σε ένα φακελάκι, πάντως να είναι σε ένα δροσερό μέρος. Να έχετε υπόψη σας ότι κάθε χρόνο ο σπόρος χάνει γύρω στα 10%, δηλαδή αν έχεις 100 σπόρια, εντάξει, του χρόνου θα σου βγουν τα 90, την άλλη χρονιά θα σου βγουν το 80, εντάξει. Εκτός αν δεν έχει γίνει καλή κράτηση από την αρχή σε αυτό που σας τα έδωσε. Εδώ εγγυόμαστε τουλάχιστον ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά διατηρημένα.